Γεια σας φίλοι μου, σήμερα στην ομάδα θα μάθουμε πως μπορούμε να φτιάξουμε ένα γκαζάκι από κουτιά αναψυκτικών. Κάποιες φορές όταν δεν έχουμε την πολυτέλεια ρεύματος, όταν είμαστε στη φύση, θέλουμε να ζεστάνουμε νερό, να βράσουμε, να μαγειρέψουμε, αλλά δεν θέλουμε να μας προδώσει τη θέση μας ο καπνός από ξερά χόρτα και κλαδιά. Μπορούμε να το κάνουμε με κουτιά αναψυκτικών, όπως είπα, και λίγο ενόπνευμα. Δεν χρειάζεται να κουβαλάμε ολόκληρο μπουκάλι με ενόπνευμα μαζί. Μπορούμε να το βάλουμε σαν ένα μικρό μπουκαλάκι, ώστε να χωράει εύκολα στο σακίδιο επιβίωσης. Λοιπόν, τι γίνεται. Αν ρίξουμε ενόπνευμα κάτω και ανάψουμε φωτιά, θα ανάψει βέβαια, αλλά θα εξατμιστεί πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα προλάβουμε να μαγειρέψουμε. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο μικρό γκαζάκι από κουτιά αναψυκτικών. Τώρα, ο τρόπος πώς γίνεται. Παίρνουμε ένα ξύλο ή οτιδήποτε και είτε με ένα μαρκαδόρ, είτε με ένα μαχαιράκι, με μια πρόκα, οτιδήποτε, χαράζουμε δύο κουτάκια αναψυκτικών ώστε να τα σημαδέψουμε. Μετά με το μαχαιράκι μας, με μια παλτσέτα, χρειαζόμαστε δύο κουτάκια αναψυκτικών για να κάνουμε ένα γκαζάκι. Κόβεται πανεύκολα εκεί που θα το χαράξουμε. Τα πάνω εμείς χρειαζόμαστε μόνο τα κάτω μέρη, τους πάτους δηλαδή, από τα κουτιά αναψυκτικών. Τα πάνω σημεία τα πετάμε, δεν τα χρειαζόμαστε τα πάνω. Λοιπόν, όταν φτιάξουμε δύο ακριβώς το ίδιο μέρη, γι' αυτό βάζουμε οδηγώ εδώ, φτιάχνουμε δύο πάτους ακριβώς το ίδιο μέγεθος, είναι μια μικρή διαφορά. Έχουμε αυτά τα δύο κουτάκια. Λοιπόν, το πιο δύσκολο σημείο είναι να βάλουμε το ένα μέσα στο άλλο. Οπότε, χαράζουμε λίγο, πώς γίνεται πιο εύκολα. Κάνουμε δύο εγκοπές στο ένα από τα δύο, δεν ξέρω τι φαίνεται στην κάμερα, ώστε να το τσαλακώσουμε λίγο και να μπει το ένα μέσα στο άλλο. Όταν μπει το ένα μέσα στο άλλο, το βλέπετε εδώ, το έχω τσαλακώσει και λιγάκι. Λοιπόν, το πιέζουμε να πάει μέχρι κάτω. Λοιπόν, όπως είπα, είναι το πιο δύσκολο σημείο, να το μπήκε. Μας έγινε αυτό το κουτάκι, το γκαζάκι. Λοιπόν, μετά χρειαζόμαστε μία πρόκα ή με το μαχαιράκι μας σημαδεύουμε που θα γίνουν οι τρύπες, ώστε να γίνουν αυτές οι τρύπες. Κάνουμε μία στο κέντρο και κάποιες γύρω γύρω. Τώρα τι προσέχουμε, η πρόκα δεν θέλουμε να ξετρυπήσει και να μπει μέσα, θέλουμε μικρές τρυπούλες. Οπότε με μία πέτρα, τώρα βέβαια εγώ έχω εδώ το σειράκι, με μία πέτρα κάνουμε τις τρύπες εκεί που σημαδέψαμε, προσέχουμε, δεν κάνουμε πάρα πολλές τρύπες. Πρέπει να γίνουν αυτές οι τρύπες εδώ. Δεν κάνουμε πάρα πολλές. Και κάνουμε και μία στο κέντρο. Στο κέντρο θέλουμε λίγο μεγαλύτερη τρύπα, ώστε να μπορεί να μπει εύκολα το ενόπνευμα. Τώρα το έκανα πρόχειρα αυτό. Έχω ετοιμάσει ήδη το καμινετάκι μας, το γκαζάκι μας, πώς το λέμε. Πώς θα το πούμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, και βάζουμε ενόπνευμα. Την κεντρική τρύπα την κάναμε για να ρουφήξει γρήγορα το ενόπνευμα που βάζουμε μέσα. Δεν χρειάζεται πολύ ενόπνευμα, μην νομίζετε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Μου χύζει και λίγο στα χέρια, θα γίνω και... Τι κάνουμε τώρα. Ζεσταίνουμε λίγο με τον αναπτήρα στην άκρη του γκαζάκι, ώστε να του δημιουργήσουμε λίγο, πώς να το πω, πίεση μέσα ή από κάτω. Η καλύτερη λύση είναι να ρίξουμε και λίγο ενόπνευμα στην κάτω πλευρά, λοιπόν, ώστε να ζεστάνει το γκαζάκι μας. Με ένα κέρμα μικρό
μπουλώνουμε τη τρύπα από πάνω και βάζουμε φωτιά. Όταν ζεσταθεί, δεν ξέρω, έχει πάρει τώρα, δεν έχει πάρει. Ναι. Τώρα μόλις ζεστάθηκε και άρχισε να βγάζει τη φωτιά. Λοιπόν, άναψα παντού νομίζω. Σημαντική λεπτομέρεια είναι να ζεσταθεί το ενόπνευμα που έχουμε βάλει μέσα. Λοιπόν, δεν έχει ζεσταθεί αρκετά. Λοιπόν, έχει φωτιά, αλλά δεν φαίνεται στην κάμερα. Να το δείξω. Βλέπετε, καίγεται. Με αυτόν τον τρόπο μαγειρεύουμε άνετα. Κανονικό μαγείρεμα μπορούμε να κάνουμε. Φαίνεται, δεν ξέρω. Πάντως φωτιά υπάρχει. Αυτά προς το παρόν. Είναι ένας εύκολος τρόπος να φτιάξουμε τον καζάκι που θέλουμε. Συνέχισα το βίντεο για να σας δείξω ότι πάρα πολύ γρήγορα άρχισε να βράζει το νερό.